Το είχαν βάλει στον τύρανο που επιστρέφει έπειτα από 3 χρόνια που οι υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εξαγωγή του και ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να ξεφαντώσει με την ψυχή του. Πολλοί είναι αυτοί που αναμένουν να δουν τα άρματα τα οποία συμβολίζουν πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα σε διάφορους τομείς. Λίγοι είναι όμως πιθανώς αυτοί που τους περνά από το μυαλό ποιοι κρύβονται πίσω από την κατασκευή αυτών των αρμάτων που εντυπωσιάζουν και διασκεδάζουν τον κόσμο. Είναι οι τεχνίτες, οι αφανείς ήρωες που δουλεύουν σκληρά και καθημερινά για να δημιουργήσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα που θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των επισκεπτών του καρναβαλιού. Μιλώντας με τον πλέον γνωστό στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας κατασκευαστή αρμάτων Αριστοτέλη Μπλάντα, πήρα μια μικρή γεύση του μόχθου που χρειάζεται για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο, έχει. Πρέπει να είσαι μέσα στο πνεύμα, δηλαδή να μπορείς να το σκεφτείς και μετά να το καμουφλάρεις, ας πούμε, να το κάνει. Θέλει σίδερο, θέλει σίτα, θέλει ντυσίματα πολλά, έχει δουλειά πολύ. Ο κ. Μπλάντα ασχολείται σχεδόν 40 χρόνια με την κατασκευή αρμάτων και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, σίγουρα η δουλειά του το δικαιώνει. Γύρω στα 40 χρόνια. Από το 81 περίπου. Ναι, φτιάχνω. Παιδάκι, ναι. Τώρα μεγαλώσαμε και είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Μένει να δούμε τις φετινές δημιουργίες του κ. Μπλάντα, που είναι εμπνευσμένες κυρίως από την πολιτική επικαιρότητα, αν και είναι σχεδόν βέβαιο πως οι κόμπιροι θα ανταμυθούν.